Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως σας είπαμε κοντά μας είναι η κυρία Ρένα Κοντουρά, υποψήφια στην Αλφα Αθήνας με τους ανεξάρτητους Έλληνες και βεβαίως μέχρι πριν από λίγο καιρό αναπληρώτρια υπουργός τουρισμού. Και λέγαμε εδώ, έλα Θάνο, πόσο καλά την πήγαμε στο κομμάτι αυτό παρά τα προβλήματα. Κυρία Κοντουρά, τελικά είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και νωρίτερα στο ραδιόφωνο. Τελικά το τουριστικό προϊόν αποδεικνύεται ανθεκτικό, το ελληνικό, το δικό μας. Δεν καταλαβαίνει ούτε από capital controls, ούτε από εκβιασμούς, ούτε από την ανασφάλεια που επιχείρησαν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, θυμάστε, να δημιουργήσουν για τη χώρα μας, και βεβαίως ούτε από εκβιασμούς, ούτε από μνημόνια. Το 2015 φαίνεται ότι κλείνει με 26 εκατομμύρια τουρίστες και με έσοδα που ξεπερνούν τα 15 δις. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό έγινε, διότι επιχειρήσατε εσείς με συνεντεύξεις, με μια προσπάθεια, με μια διαφημιστική καμπάνια να περάσετε ότι η χώρα μας είναι ασφαλής, ότι διαθέτει φιλόξενο κόσμο, ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να αγκαλιάσουν τους τουρίστες. Θέλω να ρωτήσω αν είχατε επαφή με tour operators ξένους προκειμένου να περάσετε αυτή την εικόνα τη θετική για την Ελλάδα, και θέλω να ρωτήσω και για την εθνική καμπάνια Happening Now. Ήταν μια καμπάνια, αν δεν κάνω λάθος, που επιχειρήσατε την ενίσχυση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Ακριβώς. Αναλάβαμε το Υπουργείο μετά τις εκλογές. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα ο ελληνικός τουρισμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική χρονιά. Ήταν μια χρονιά με 22 εκατομμύρια τουρίστες και 13,5 δις έσοδα το 2014. Η πρόκληση λοιπόν ήταν πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνετε ότι πήραμε το τιμόνι μιας εξαιρετικής χρονιάς και έπρεπε να πάμε ακόμα καλύτερα. Η περσινή χρονιά βέβαια είχε πολύ ευνοϊκές συνθήκες και ένα success story. Η δική μας η χρονιά ήταν δύσκολη. Είχε πολιτικές αντιπαραθέσεις, είχε εκλογές, δημοψηφίσματα, αντιξότητες, οικονομική ασφυξία, φοβερή σκληρή πολιτική διαπραγμάτευση και έπρεπε να δουλέψουμε πολύ μεθοδικά στην εθνική στρατηγική την οποία είχαμε σχεδιάσει για να μπορέσουμε πρώτον να επιμηκύνουμε την περίοδο, να διεισδύσουμε σε νέες αγορές, να δουλέψουμε με τις περιφέρειες, τους τοπικούς φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς, για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε το όφελος, αν θέλετε, του τουριστικού προϊόντος και στις τοπικές κοινωνίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να αναδείξουμε και καινούργιους προορισμούς. Επίσης, πολύ σημαντικός στόχος ήταν να κωδικοποιήσουμε την τουριστική νομοθεσία, η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα και τρομερές εκκρεμότητες από το παρελθόν. Και φυσικά να ξεμπλοκάρουμε όλες τις επενδύσεις οι οποίες υπήρχαν και βρήκαμε στα συρτάρια και λιμνάζανε ύψους περίπου 2 δις, και να φέρουμε και καινούργιες επενδύσεις, γιατί αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί μεθοδικά. Σε αυτό το σημείο θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όχι μόνο τους συνεργάτες μου, αλλά όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Το Υπουργείο με εμπιστεύτηκε, δούλεψε μαζί μου πολύ σκληρά, όλες οι υπηρεσίες, οι προϊστάμενοι διευθύνσεις, οι γενικοί γραμματείς, οι απλοί υπάλληλοι, αλλά και οι υποπτευόμενοι φορείς, ο ΕΟΤ, που έχει τεράστια ιστορία, και φυσικά το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, που είναι και αυτό σύμβουλος και εποπτευόμενος φορέας. Κουρά, υπό το φως των νέων δεδομένων, να πούμε ότι το βάθος της ύφεσης υπολογίζεται στο 1,5 του ΑΕΠ από 2,3 αρχική εκτίμηση. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο, να το πούμε απλά, έπεσε χρήμα στη χώρα. Το πρώτο εξάμηνο είχαμε 1,1% ανάπτυξη. Πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα τα οποία μπήκαν στην ελληνική αγορά είναι ένα απλό παράδειγμα πώς μπορεί εύκολα, όταν δουλέψεις με σύστημα και με μέθοδο, με στόχο ακριβώς, να φέρεις ανάπτυξη. Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι κάναμε και πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή, για να μπλοκάρουμε όλες αυτές τις επενδύσεις που λιμνάζανε, αλλά και για να διοδοτήσουμε καινούργιες, οι οποίες είναι περίπου 2 δις, αλλά με την υλοποίησή τους θα είναι περίπου 5 δις, γιατί πρόκειται για 16 νέες αδειοδοτήσεις και κάποιες άλλες που έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους και είναι μεγάλες επενδύσεις, και το τονίζω, ελληνικές. Επίσης, τι κάναμε? Σχεδιάσαμε το ΕΣΠΑ. Στο ΕΣΠΑ δεν μπορούσαν να μπουν οι πολύ μικρές και οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν από 200.000 ευρώ και πάνω. Τώρα εμείς τι κάναμε? Σχεδιάσαμε με τέτοιο τρόπο για να στηρίξουμε τις τουριστικές αυτές επιχειρήσεις, που είναι πάνω από 40-45.000, και είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, 5, 10, 15 δωμάτια, που βγήκε το ΕΠΑΝΕΚ, είναι έτοιμο, κάνουν τις αιτήσεις τους να υλοποιηθεί με 50 εκατομμύρια και άλλα 60 εκατομμύρια σε 2 μήνες. Και θα σας πω ότι ο ελληνικός λαός έχει και κρίση, έχει και λογική, έχει και μνήμη, και αν θέλετε έχει και συνέστημα.
μια έντιμη συγκυβέρνηση, όπως ήταν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες, είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το 1,1 ανάπτυξη μέσα σε 6 μήνες ασφιχτικής πίεσης και οικονομικής και πολιτικών αντιπαραθέσεων και φοβερών διαπραγματεύσεων, όταν θα σας πω την ίδια στιγμή που διαπραγματευόταν η κυβέρνηση αυτή πολύ σκληρά προκειμένου να φέρει μια συμφωνία εξόδου από την κρίση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μαζί με τους εταίρους της βάζανε συνέχεια τρικλοποδιές, και αυτό το λέω γιατί ανήκουν σε κόμματα της Ευρώπης τα οποία ήταν απέναντί μας. Η συμφωνία για να υπάρξει, αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Κάνετε τρεις ερωτήσεις να απαντήσω. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποδείξαμε ότι μπορούμε και να συνεργαστούμε όταν πρόκειται για μια κυβέρνηση έντιμη και μια κυβέρνηση που θα έχει συμφέρον μόνο για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή θα αγωνίζεται για τα συμφέροντα της πατρίδας και του ελληνικού λαού. Το δικό μου το Υπουργείο αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άλλοι, θέλω να σας πω. Αυτό θα σας αποδείξω ότι δεν είναι το ίδιο. Θα σας αποδείξω ότι δεν είναι το ίδιο. Το συμφέρον του λαού δεν ήταν 5 χρόνια να μην γίνει καμία διαπραγμάτευση, να κοπούν οι συντάξεις και μισθοί 60%, να έχουμε 3 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας, να κλείσουν 500.000 επιχειρήσεις, να έρθει μια φοροεπιδρομή εξοντοτική. Και αν θέλετε αυτό να χάσουμε και εσείς, όχι, δεν ψηφίσαμε αυτό το ίδιο. Ψηφίσατε. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Ναι. Μην με διακόψετε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που προσπαθούν να παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό. Οι υπογραφές των προηγούμενων βεβαίως και δεσμεύσανε τη χώρα. Βεβαίως και βάλανε τη θηλιά στο λαιμό. Αυτή η συμφωνία λοιπόν που ήρθε, η κακή συμφωνία, όπως είχε έρθει, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη στηρίξανε. Λέγανε ψηφίστε τι όπως είναι, μην αλλάξετε τίποτα. Εμείς πήγαμε εκεί, διαπραγματευτήκαμε σκληρά και φέραμε προϋποθέσεις μέσα σε μια δύσκολη συμφωνία που να μπορεί ο ελληνικός λαός να έχει ελπίδα και προοπτική. Θα σας τις πω μετά, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω για τον τουρισμό, γιατί γι' αυτό ήρθαμε να μιλήσουμε. Εγώ ήθελα που είναι λίγο ένα τουριστικά κομμάτι. Να επιμείνουμε στο ζήτημα θέλω... αυτό. Και θα σας πω μετά γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το να τουριστικό βάλω το λοιπόν ερώτημα προϊόν... για τον τουρισμό, όχι πολιτικό. Δεν ολοκλήρωσα όμως. Να το θέλω πω, λίγο να το πω να... και θα το εντάξετε μέσα στην απάντησή σας. Επειδή στο ξεκίνημα της κουβέντας μας μιλήσατε για το ζήτημα της επιμήκυνσης, θέλω να ρωτήσω πραγματικά ποιος είναι ο στόχος σας. Αν είναι 9 μήνες, αν μπορούμε να χτυπήσουμε το 12μήνο, γιατί ξέρουμε ότι και οι φορείς και η πολιτεία και οι ξενοδόχοι θέλουν και διεκδικούν αυτή την επιμήκυνση. Αν έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε, διότι δεν είναι να ανάψουμε ένα καλοριφέρ, ας πούμε, το χειμώνα και να πούμε ότι εντάξει, όλα είναι καλά. Και δεύτερον, θα ήθελα να εντάξουμε στην απάντησή σας τα ζητήματα που αφορούν τον θρησκευτικό τουρισμό, τον ιατρικό τουρισμό, τον γαμήλιο τουρισμό. Γι' αυτό σας είπα, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Εντάξει. Ήτανε βομβαρδιστικές οι ερωτήσεις σας. Με πήγατε από τον τουρισμό στην επικαιρότητα και στην πολιτική. Και αυτό που δεν πρόλαβα να πω είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ όσο αφορά το θεματικό τουρισμό. Ο θεματικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε μόνο μια χώρα με πολύ ωραίο ήλιο, κλίμα και καταπληκτικές παραλίες, υπέροχα νησιά, που αυτό είναι, αν θέλετε, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Γιατί στην Ευρώπη είμαστε η Πολυνησία. Είμαστε η στρατηγική επιλογή όχι μόνο της παραδοσιακής αγοράς μας που έχει να κάνει με τους Ευρωπαίους τουρίστες, αλλά παγκόσμιους τουρίστες. Και πάνω απ' όλα στρατηγική επιλογή της κρουαζιέρας. Από τη μία πλευρά είναι η Ελλάδα και από την άλλη είναι η Καραϊβική. Άρα λοιπόν και στην κρουαζιέρα είχαμε τεράστια αύξηση και στον οδικό τουρισμό είχαμε τεράστια αύξηση. Και το θέμα είναι ότι τα στοιχεία θα τα έχουμε στο τέλος της σεζόν. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη όταν μιλάω. Η αύξηση όμως είναι διψήφιο νούμερο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο πολυθεματικός τουρισμός που έχει να κάνει με το συνεδριακό που τον γνωρίζουμε ήδη, με τον ιατρικό που έχουμε κάνει προσπάθειες και βάλαμε ήδη, γι' αυτό σας είπα, θεσμοθετήσαμε κριτήρια προδιαγραφές. Με τον χειμερινό τουρισμό, ο οποίος επίσης τα χιονοδρομικά μας, για να καταλάβετε, χρόνια τώρα δεν έχουν άδεια. Τα ιαματικά μας έχουμε ελάχιστες ιαματικές πηγές πιστοποιημένες. Είναι μια σειρά εξέλιξης νομοθετικής η οποία αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, μέσα σε 7 μήνες δεν προλάβαμε να δείξουμε τη δουλειά και να νομοθετήσουμε. Είναι όμως όλα έτοιμα και σε βάθος τετραετίας με τον πολυθεματικό τουρισμό, που είναι ο προσκυνηματικός τουρισμός που του χρόνου θα δουλέψει πάρα πολύ, γιατί είναι και τα χιλιά χρόνια μοναχισμού της Ρωσίας. Είναι ο αστρονομικός τουρισμός. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαμε σε ένα πλαίσιο, γιατί δεν υπήρχε πλαίσιο. Προδιαγραφές, κριτήρια. Όχι, πριν τα ακούγατε, εμείς το κάναμε. Έτσι λοιπόν με το θεματικό τουρισμό μπορούμε να προωθήσουμε καινούριες περιοχές της Ελλάδος που είναι άγνωστες, με τουριστικά προϊόντα τα οποία ήδη φτιάξαμε, που έχουν μέσα πολιτισμό, παντρεύτηκαν δηλαδή με τον πολιτισμό και την ιστορία. Όλη αυτή λοιπόν η στρατηγική απέδωσε το ιστορικό ρεκόρ των 26, αν θέλετε, εκατομμυρίων αφίξεων
και τα 15,5 δις που ελπίζουμε να κλείσουμε έσοδα. Γιατί? Γιατί αυτό που είπατε για την επιμήκυνση, ήδη έγινε επιμήκυνση από 180 μέρες σε συμφωνίες με μεγάλους tour operators αλλά και με πτήσεις απευθείας που φέραμε, γιατί αυτό είναι το κλειδί του τουρισμού, που ανοίξαμε νέες αγορές με Κορέα, με Κίνα και με, αν θέλετε, ανάπτυξη παραδοσιακών αγορών, αλλά την διπλασιάσαμε και φέραμε και περισσότερες απευθείας πτήσεις. Καταφέραμε να επιμηκύνουμε την περίοδο και να υπάρχει αυτή η αύξηση και σε έσοδα αλλά και σε τουρίστες. Και κλείνω λέγοντας ότι από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε ότι από τη Ρωσία θα υπάρχει πρόβλημα. Το άνοιγμα λοιπόν των νέων αγορών ήταν για να προλάβουμε overall στην Ελλάδα να φέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα εξυπηρετούσαν στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, τα υπουργεία τα οποία είχαμε, η ΑΝΕΛ, δείξαμε ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε. Το κυβερνητικό έργο είναι πολύ μεγάλο, το έχουμε ήδη ανακοινώσει και ήταν θετικό μόνο προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις παρέλαβαν ένα χρέος το οποίο δημιουργήθηκε επί των ημερών τους. Αυτό το χρέος λοιπόν ήταν ένα χρέος το οποίο φόρτωσαν στον ελληνικό λαό και ήταν από κακοδιαχείριση, σκάνδαλα και μίζες. Διαχειρίστηκαν 400 δις τα τελευταία 5 χρόνια και κατάφεραν να μας αφήσουν ένα χρέος μεγαλύτερο από αυτό που παραλάβανε. 330 δις και 180% του ΑΕΠ. Άρα έχουμε μία διακυβέρνηση η οποία συγκάλυψε, δεν έγινε ποτέ η μία και μόνη εξεταστική, δεν ανοίχτηκε ποτέ η λίστα του Χριστοφοράκου, η λίστα της Λαγκάρντ, τα εξοπλιστικά και ούτω καθεξής. Τι έκανε λοιπόν αυτή η συγκυβέρνηση? Κακοδιαχείριση. Μας φόρτωσε ένα χρέος μεγαλύτερο, δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ, συντάχθηκε με τους εταίρους, κατέστρεψε την Ελλάδα. Η καταστροφή της Ελλάδας, η εξαθλίωση οικονομική, η ανθρωπιστική, η κοινωνική έγινε τα τελευταία 5 χρόνια. Ο λαός λοιπόν αγανάκτησε και πήραμε εμείς το τιμόνι. Εμείς θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Είμαστε σταθεροί στις αρχές της αξίας και στην ιδρυτική μας διακήρυξη και είπαμε, το χρέος δεν είναι βιώσιμο, όταν οι άλλοι λέγανε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Το διαπραγματευτήκαμε, θα ξεκινήσει τώρα η διαπραγμάτευση αυτή για ρύθμιση, παύλα, διαγραφή του χρέους. Μετά την πρώτη αξιολόγηση. Διαγραφή του χρέους. Έχουνε μιλήσει, επιμήκυνση που είναι ένα είδος διαγραφής. Το πετύχαμε όμως. Το δεύτερο που πετύχαμε. Η διαγραφή είναι άλλο από την επιμήκυνση. Το δεύτερο που πετύχαμε δεν είναι άλλο. Είναι σημαντικό, όταν... το θέμα της επιμήκυνσης είναι σημαντικό, αλλά άλλο διαγραφή και άλλο επιμήκυνση. Ναι. Είναι ένα είδος διαγραφής. Το λένε και οι εταίροι μας που δεν θέλουν να μας κάνουν καμία χάρη και το δούνου του, το οποίο έλεγε ότι έκανε. Όχι, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Ναι. Κάτω από τις συνθήκες τις οποίες διαπραγματευτήκαμε, τις ασφιχτικές, που οι υπογραφές των προηγούμενων είχαν παραδώσει την εθνική κυριαρχία και παρέδωσαν, αν θέλετε, και τη δημόσια περιουσία, γιατί άρανε την άρση της Τράπεζας της Ελλάδος και ο χρυσός δεν μας ανήκει πια. Οι εταίροι το εκμεταλλευτήκανε, μας εκδικηθήκανε, γιατί δεν ήθελαν την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλανε επιθύμια και, αν θέλετε, τους παλιούς, οι οποίοι δεν αντισταθήκανε ποτέ, δεν διαπραγματευτήκανε ποτέ και το πάνε με όλους τους τόνους. Ο κύριος Σούλτς, ο κύριος Σόιμπλε, ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Ναι. Σε ένα εχθρικό λοιπόν περιβάλλον που διαπραγματευτήκαμε, πετύχαμε να φέρουμε μία συμφωνία κάτω από τις καλύτερες συνθήκες προκειμένου να μην πέσουμε στην παγίδα της καταστροφής που είχαν ήδη προβλέψει. Όχι, δεν είναι, με συγχωρείτε. Αυτό δεν θέλω να το λέτε εσείς, είσαστε δημοσιογράφος. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα 54 δις, αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία. Από τα προηγούμενα, γιατί. Τα καινούργια προηγούμενα, με συγχωρείτε. Αυτή λοιπόν μία κακοδιαχείριση της προηγούμενης διακυβέρνησης μας έφερε σε ένα προτετελεσμένο. Για να μπορέσουμε εμείς να φέρουμε μια καλή συμφωνία, έπρεπε να πάμε αντίθετα στην συνείδησή μας, να μην υπολογίσουμε ούτε το πολιτικό μας μέλλον, ούτε τις καρέκλες μας, ούτε τα κόμματά μας, ούτε τα κινήματά μας. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που αγωνίστηκε, διαπραγματεύτηκε, αυτό το λένε και οι αντιπαλοί του, και κατάφερε να ακουστεί η φωνή της Ελλάδος στο εξωτερικό. Για μία και μόνη φορά διαπραγματευτήκαμε λοιπόν και φέραμε μία πολύ καλή συμφωνία, καλύτερη από αυτή που θέλανε να υπογράψουν οι υπόλοιποι, που έχει. Που φέραμε την ελπίδα, την προοπτική, μια χρηματοδότηση για τα 3 επόμενα χρόνια. Ναι, με αξιολόγηση, αλλά σίγουρη. Όχι ένα δίμηνα, τρίμηνα αξιολόγηση και να παίρνουμε με το σταγονόμετρο 2 και 3 δις, τα οποία όμως έπρεπε να είναι πρόσθετα μέτρα. Πρωτογενή πλεονάσματα. Αποφύγαμε 20 δις. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι προηγούμενες συμφωνίες είχαν 20 δις νέα μέτρα. Επίσης, καταφέραμε το πακέτο Juncker, τα 34 δις, τα οποία ήρθαν για να πέσουν στην ανάπτυξη. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το οποίο είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Ένα ταμείο το οποίο ό,τι έπεφτε μέσα, η δημόσια περιουσία, πήγαινε
στην κυριολεξία μόνο για το χρέος, όχι για το χρέος, για τους τόκους και για τα τεκοχρεωλήσια. Το κεφάλαιο δεν άλλαζε. Εμείς τι πετύχαμε? Πρώτον, να μείνει στην Ελλάδα, να είναι σε ευρωπαϊκό δίκαιο, να γίνεται αξιοποίηση και όχι ξεκούλημα. Το 50% να πηγαίνει στην οικονομία και το άλλο 50% να πηγαίνει και στους τόκους αλλά και στο κεφάλαιο. Υπάρχουν λοιπόν προοπτικές εξόδου από την κρίση, μια καλύτερη συμφωνία που μπορούμε όμως να διαπραγματευτούμε και περαιτέρω. Και εδώ θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Ποιος θα διαπραγματευτεί καλύτερα? Αυτός που Πυθύνια μέχρι τώρα ακολουθούσε ό,τι του έλεγε η Τρόικα, δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ, κατέστρεψε την Ελλάδα ή και διαπλοκή? Να μην ξεχνάμε τη συγκάλυψη της διαπλοκής. Ή μια κυβέρνηση η οποία μέσα σε 6 μήνες έκανε κυβερνητικό έργο, έφερε τις 100 δόσεις, έφερε τον ανθρωπιστικό νόμο. Το Υπουργείο μου απέδειξε ότι μπορούμε να έχουμε δυσανάπτυξη και επίσης κυβερνήσαμε με εντυμότητα μόνο για το συμφέρον του ελληνικού λαού και το αποδείξαμε. Μαζί με όλα αυτά άρα τα καλά που φέρατε. Άρα η διαχείριση είναι πολύ σημαντική. Ποιος θα την κάνει? Πώς όλα αυτά θα τα διαπραγματευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πώς ουσιαστικά θα προσπαθήσετε να απαλύνετε τον πόνο, γιατί πόνος είναι των Ελλήνων πολιτών? Ωραία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εμείς ζητάμε 20 Σεπτεμβρίου από τον ελληνικό λαό να εμπιστευτεί τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πρώτον, γιατί δώσαμε δείγματα γραφής, δείξαμε πως μπορούμε να κυβερνήσουμε, δείξαμε ότι κυβερνάμε για το όφελος του ελληνικού λαού, φέραμε αποτελέσματα σε όλα τα υπουργεία τα οποία ήμασταν και είμαστε περήφανοι που ήμασταν σε μια συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι, αν θέλετε, με τον οποίο καταφέραμε να συγκυβερνήσουμε και δείξαμε ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση και μπορούν πραγματικά, όταν όραμα είναι να πάει μπροστά η Ελλάδα, να υπάρχουν δύο κινήματα που έχουν διαφορές, αλλά διαπραγματεύονται και αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις που διαχρονικά κυβέρνησαν έδειξαν ότι και ανεπάρκεια είχαν και μέσα από αδιαφάνεια μας φορτώσανε χρέη τα οποία δεν έπρεπε να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και αν θέλετε, σήμερα ο κύριος Μεϊμαράκης λέει δεν υποσχόμαστε. Δεν σας προβληματίζει αυτό? Βεβαίως δεν υπόσχεται. Γιατί αν θα πάρει την εξουσία, που εύχομαι να μην γίνει, δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί. Θα κάνει αυτά που του έχουν πει οι Τροϊκανοί με τους οποίους έχει συνταχθεί. Δηλαδή, ουδέποτε διαπραγματευτήκανε. Και ξέρετε τι με πληγώνει? Με πληγώνει που ο κύριος Μεϊμαράκης βγαίνει και λέει σε 7 μήνες κατέστρεψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ την Ελλάδα. Δεν ζητάει ένα συγγνώμη που καταστράφηκε η Ελλάδα τα 5 τελευταία χρόνια με όλα αυτά που είχαν υπογράψει και μας βάλανε τη θηλιά στο λαιμό. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε 20 του μηνός να επιλέξουν οι Έλληνες να κερδίσει η Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πώς θα κερδίσει η Ελλάδα? Με μια έντιμη διακυβέρνηση. Με μια διακυβέρνηση που δεν θα συγκαλύψει τις αμαρτίες. Με μια διακυβέρνηση που θα αποδείξει ότι αγωνίζεται για τον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας. Αν δεν καταφέρουμε να κυβερνήσουμε έντιμα, με ανθρώπους που έχουν αγάπη για την πατρίδα, που δεν έχουν ίδιο όφελος, που δεν συγκαλύπτουν αμαρτίες, μόνο έτσι θα έχουμε μέλλον στην Ελλάδα. Γιατί λένε και οι άλλοι ότι πρέπει να κυβερνήσουμε, να σωθεί η χώρα, να μην πιάσουμε τις επιτροπές τώρα. Μας λέτε ότι μέσα σε 7 μήνες δεν προλάβαμε να διορθώσουμε όλα τα κακά της 30ετίας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν είναι εύκολο. Και θα σας πω το απλό παράδειγμα. 2 μήνες όταν παρέλαβα ήταν μέχρι να δω τι συμβαίνει. Γιατί όταν παραλαμβάνεις ένα υπουργείο από μια άλλη κυβέρνηση, σου έρχονται το 1/3 των πληροφοριών. Μέχρι λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε ένα ασφιχτικό, αν θέλετε, πλαίσιο, και οικονομικό και διαπραγματευτικό και με το φόβο του να μας πετάξουν έξω, γιατί αυτό ήταν το σχέδιό τους από την Ευρώπη, και να μας κάνουν αποθήκη ανθρώπων για να μείνουν εδώ, αν θέλετε, όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα και η Γερμανία και η Αυστρία θέλουν να κλείσουν τα σύνορά τους να μην πάνε. Άρα λοιπόν μη μας εγκαλείτε ότι μέσα σε 6, 5, 4 μήνες δεν προλάβαμε να κάνουμε. Θα σας πω όμως τι προλάβαμε να κάνουμε. Υπουργείο Διαφθοράς. Εγώ προσωπικά μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία κάναμε πάνω από 11.000 ελέγχους για τη φοροδιαφυγή. Φέραμε νομοθετικό πλαίσιο έτοιμο για την παράνομη εργασία, για τη φοροδιαφυγή, για τα παράνομα καταλήματα, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Φέραμε νομοθεσία για την τουριστική νομοθεσία, όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις κλείσανε και τις σχολές ξεναγών, κλείσανε και τα ΕΠΑΣ. Υπολειτουργούν οι σχολές μας, οι επαγγελματικές. Και αν θέλετε, στείλαμε πάνω από 200 υποθέσεις στην δικαιοσύνη. Η λίστα Λαγκάρτ,
που σήμερα έχουν έρθει οι εισαγγελείς με ό,τι ευρήματα έχουν, δικό μας ήταν. Οι επιτροπές γίνανε, πορίσματα δεν έχουν βγει. Συνεδριάσανε μία και δύο φορές. Δώστε μας λοιπόν το χρόνο να κυβερνήσουμε τα επόμενα 4 χρόνια, να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από... Όχι από εμάς, δεν ζητάτε το χρόνο, το... από εμάς. Όχι, εννοώ από τους πολίτες. Να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να αποδείξουμε ότι όταν κυβερνάς με εντυμότητα, με πρόγραμμα, με σχέδιο μπορεί να γίνουν και οι μεταρρυθμίσεις και η ανάπτυξη. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το έχει ήδη καταλάβει και θα πάει στις κάλπες και θα ψηφίσει με μνήμη, δεν μπουν στην λογική θα διαλυθούν, κυρία Κουντουρά. Και συνέστημα. Γιατί ο κύριος Καμένος λέει ότι εγώ θα εγκαταλείψω την πολιτική. Ο κύριος Καμένος είναι ένας αγωνιστής, είναι ο μόνος που αποκάλυψε και αν θέλετε ήταν απέναντι στη διαπλοκή και σε όλη αυτή την αδιαφάνεια, ενοχλεί το σύστημα. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργηθήκαμε, οι δημοσκοπήσεις μας στέλνουν έξω από τη Βουλή. Με πείσμα οι Έλληνες μας δίνουν όχι μόνο την είσοδό μας στη Βουλή, αλλά από 5 μέχρι 11% που έχουμε πάρει σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις. Και πιστεύω ότι θα μας στείλει πάλι δυνατά στη Βουλή για να μπορούμε να έχουμε τη σταθερότητα, την ισορροπία και την ασφάλεια που μπορούμε να προσφέρουμε, γιατί αποδείξαμε ότι μπορούμε.